Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο τμήμα του δρόμου πύργου Καταπόλ από τον Άγιο Ιωάννη έως την διαστάθμιση του Αγίου Ανδρέα, μήκους 6,2 χιλιόμετρων και εύρους 13,5 μέτρων, που προβλέπει βελτιώσει των δεκμών χαρακτηριστικών του οδού με στόχο την ενίσχυση τη οδική ασφάλεια και τη διευκόλυνση τη κυκλοφορία. Ειδικότερα, η βελτίωση τη οδική ασφάλεια τη Επαρχιακή Οδού Άγιο Ιωάννη Κατακόλου, η βελτίωση τη πεζοδρόμηση, θα διευκολύνει του πεζοπόρου κατοίκου του πύργου, η προσθήκη καλέσει του φωτισμού και επιθετικού καλοπισμού θα δημιουργήσουν ένα σύγχρονο ξεχωριστό περιαστικό δρόμο. Σήμερα είχαμε τη χαρά να είμαστε παρόντες κατά την εκτέλεση των εργασιών στο κομμάτι, στο β' υποέργο ουσιαστικά του συνολικού έργου, της συνολικής παρέμβασης που γίνεται μέσω ΟΧΕ στην περιοχή του πύργου Κατακόλου. Τώρα το κομμάτι Άγιος Ιωάννης Κατάκολο, μια παρέμβαση περίπου προϋπολογισμού 1,7 εκατομμυρίων που έχει να κάνει και εδράζεται περισσότερο και στα ασφαλτικά αλλά και στο κομμάτι της κατασκευής, ανακατασκευής πεζοδρομίων, φωτισμού σε συγκεκριμένα σημεία, αλλά κυρίως 5 κόμβων υπή δημιουργούνται και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών και θα αναβαθμίσουν την εικόνα αλλά και το περιβάλλον σε ολόκληρη την περιοχή. Ταυτόχρονα είμαστε εδώ για να έρθουμε σε επαφή όχι μόνο με τις υπηρεσίες οι οποίες καθημερινά δίνουν τον αγώνα για την γρήγορη εκτέλεση των έργων. Να θυμίσω εδώ εξάλλου ότι έχει ξεκινήσει και το γνωρίζετε εδώ και περίπου 1,5 χρόνο μια προσπάθεια εμπροστοβαρούς πολιτικής. Αυτό είναι, ακούγεται ως μία λέξη, αλλά δεν είναι μία λέξη και μόνο. Εμπροστοβαρής πολιτική σημαίνει γρήγορη ορίμανση, γρήγορη ένταξη και γρήγορη εκτέλεση για να έχει αποτέλεσμα το εμπροστοβαρές. Ως προς το πρώτο κομμάτι, το πρώτο μισό μέσα σε 1,5 χρόνο καταφέραμε να εντάξουμε ουσιαστικά μια πλειάδα έργων που αφορούν τόσο τις υπηρεσίες της περιφέρειας όσο και τις υπηρεσίες των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Έργα τα οποία προϋπολογισμού, τα οποία ανέρχονται σε προϋπολογισμό πρωτοφανή για την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αν κανείς τα συγκρίνει και με τα προηγούμενα χρόνια. Όμως αυτό που μέλει να γίνει και θα δώσει το τελικό αποτέλεσμα και την τελική υπεραξία σε όλους είναι η γρήγορη εκτέλεσή τους. Σε αυτήν και για αυτήν προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία τόσο των υπηρεσιών της περιφέρειας όσο και των υπηρεσιών των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Έχω την αίσθηση όμως ότι είμαστε σε πολύ καλό βηματισμό. Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού, αποψήλωσης και καλοπισμού 100 έρθρων της Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου στην κεντρική αλλά και στις βοηθητικές οδούς στο τμήμα από τη Διασταύρωση Χανακίων έως τη Διασταύρωση Λαμπετίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα σημεία στα οποία λόγω της πυκνής βλάστησης εμποδίζεται η ορατότητα, αλλά και στο κλάδευμα και στην κοπή των δαπνών στις διαχωριστικές νησίδες, οι οποίες καλύπτουν την υφιστάμενη σήμανση και δυσκολεύουν την ορατότητα. Κληρώνονται σήμερα οι εργασίες καθαρισμού της Εθνικής Οδού, οι οποίες ξεκίνησαν περίπου λίγο μετά την ανηφόρα στα Χανάκια, μέχρι και εδώ λίγο πιο κάτω στη Λαμπετίου. Πρόκειται για έναν καθαρισμό που κατά τη γνώμη μου και θεωρώ μπορεί εύκολα να το διαπιστώσει κανείς, που δεν έχει ξαναπραγματοποιηθεί. Έγινε αποξήλωση βλάστησης, πικροδάφνες οι οποίες είχαν πάρει ιδιαίτερα μεγάλο ύψος και εμπόδιζαν την ορατότητα με αποτέλεσμα να επηρεάζουν και την ασφάλεια των όσων κινούνται στην Εθνική Οδό. Παράλληλα όμως έγινε και ένας πολύ σημαντικός καθαρισμός που αφορά σε αποξήλωση ξερών χόρτων αλλά και στην αποκομιδή απορριμμάτων που βρίσκονταν στα πρανή αλλά και στους βοηθητικούς παράδρομους. Θέλω σε αυτό το σημείο, επειδή το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπήρξε αρκετή συζήτηση και αναφορικά με τις αρμοδιότητες και ποιος είναι αρμόδιος για να επιληφθεί για το θέμα αυτό, ποτέ μα ποτέ η Περιφερειακή Αρχή δεν κρύφτηκε και ποτέ μα ποτέ δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να μένουμε στενά και αυστηρά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας. Κοιτάμε και προσπαθούμε να παρεμβαίνουμε όπου πραγματικά υπάρχει ανάγκη και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο για τον πολίτη και για τον τόπο μας. Επίσης έγινε καθαρισμός των τάβρων και απομάκρυση των συσσωρευμένων απορριμμάτων. Οι τελούμενες εργασίες πραγματοποιούνται με την τήρηση όλων των προβλεπόμενων μέτρων ασφαλείας και προστασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού αλλά και των διερχόμενων οδηγών. Θέλω όμως να κάνω και μία άλλη επισήμανση αναφορικά με αυτό που είπα για την αποκομιδή των απορριμμάτων που υπήρχαν εδώ στο κομμάτι αυτό που καθαρίστηκε. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα και με την ενημέρωση που είχα από τον εργολάβο έφυγαν γύρω στα 12 φορτηγά απορρίμματα.
Όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για κάτι αδιανόητο, αν αναλογιστούμε το μήκος του οδοστρώματος που καθαρίστηκε. Είναι πραγματικά αδιανόητο και εδώ θεωρώ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ενσυναίσθηση, θα πρέπει όλοι να έχουμε τη συνείδηση να αντιληφθούμε του τι πραγματικά προκαλούμε, όχι μόνο στο περιβάλλον, στον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν είναι δυνατόν μέσα σε αυτό το αστικό περιβάλλον, γιατί βρισκόμαστε στη φύση, να μιλάμε για τέτοιες ποσότητες απορριμμάτων. Είναι πραγματικά αδιανόητο. Ο εργολάβος έκανε πραγματικά ό,τι ήταν δυνατό προκειμένου να τα απομακρύνει, όμως εύκολα μπορεί να διαπιστώσετε ότι έχουν απομείνει αρκετά. Αυτά δεν είναι δυνατόν να απομακρυνθούν, απαιτούν δουλειά με το χέρι, μιλάμε για μικρά κομμάτια από πλαστικό ή από χαρτί ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, τα οποία εκ των πραγμάτων κανένα μηχάνημα δεν μπορεί να τα περισυλλέξει και δεν μπορεί φυσικά να τα απομακρύνει. Άρα θα ήθελα να απευθυνθώ στην ενσυναίσθηση που μπορεί να έχει ο καθένας από εμάς, προκειμένου να μην προβαίνουμε σε αυτή τη ρήπανση. Αυτή τη ρήπανση στην οποία τη λουζόμαστε εμείς. Όχι μόνο επιβαρύνοντας την πόλη στην οποία ζούμε, αλλά και το περιβάλλον, αλλά και την ασφάλειά μας. Εδώ καθημερινά διέρχονται πραγματικά εκατοντάδες, χιλιάδες θα έλεγα, αυτοκίνητα και είναι άδικο να αντικρίζει κάποιος αυτό το θέμα, αλλά παράλληλα να κινδυνεύει. Σε όλο το τμήμα των υποκτέλεσης εργασιών, εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού, καταλήγουν πολλές διασταυρώσεις από μεγάλους οικισμούς πέριξης του πύργου. Γι' αυτό και κρίθηκε απαραίτητο να γίνουν αυτές οι εργασίες, προκειμένου να διεξάγεται απρόσκοπτα και με ασφάλεια η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο.